Πάμε να καθίσουμε. Να ανοίξουμε την κουβέντα με όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Να την καλημερίσουμε. Να την ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Γεια σου, Ανδριάννα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, μια και. Έλα, πες το. Από πού θα ξεκινήσουμε? Ήθελα μόνο να πω ότι το θέμα το οποίο συζητήσατε νωρίτερα και έχει να κάνει με, με τα παιδιά, έχει να κάνει με τη βία των ανηλίκων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα τεράστιο, υπαρκτό, πραγματικό και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό είναι το σχόλιο και καλώς κάνατε και να συνεχίσετε. Ανδριάννα, το έχουμε δυστυχώς σε καθημερινό επίπεδο. Μέρα παραμέρα έχουμε τέτοιους δείγματα και δεν ενδιαφέρει το σχολείο, δεν το ενδιαφέρει. Λένε οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, πού να μπλέκω τώρα τη γειτονιά, τον Δήμο, δεν τον ενδιαφέρει. Πού να πάμε να μπλέξουμε με η κοινωνική λειτουργία, δεν τους ενδιαφέρει. Οι ψυχολόγοι, δεν τους ενδιαφέρει. Απόλυτο. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Γιατί κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε αυτό και γιατί τα παιδιά οθούνται μέσα στην παραβατικότητα. Είναι τεράστιο και φοβάμαι ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Πολύ περισσότερο. Έχουμε τώρα αυτή την επιτροπή που έχει συσταθεί, η αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανήλικης παραβατικότητας. Φαίνεται ότι δεν φτάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έκανε μια επιτροπή, αν δεν φτάνουν. Έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό, να κάνουμε μια επιτροπή να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Στην πολιτική επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι μαθαίνεις? Άκουσα νωρίτερα το σχόλιο σου, Ντόρα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είχε να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο κ. Κασελάκης, ότι δεν είναι πλέον συνασπισμός. Εγώ θα αναρωτηθώ αν είναι και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ήθελα να στο ρωτήσω εγώ αυτό. Να κρατήσουμε το σου. Το ΣΥ, το ΡΙΖ ή το Α. Δηλαδή δεν ήξερα την ΑΤΗ. Ήθελα να μου πεις εσύ τι να κρατήσεις. Δεν είναι αριστερός ο κ. Κασελάκης? Όχι, περίμενε Νίκο. Υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται. Αν τελικώς αυτό η ύπαρξη ενός ικανού κομματιού ψηφοφόρων που ενδεχομένως θα μπουν στο κόμμα, δηλαδή θα βοηθήσουν το κόμμα να ξεπεράσει αυτό το 17% που έχει θέσει ο στόχος ο κ. Κασελάκης, βρίσκεται αριστερά, πιο αριστερά ή βρίσκεται πιο κεντροαριστερά. Εγώ διαβάζοντας, ακούγοντας αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το είδατε κι εσείς, το γνωρίζετε κι εσείς, είμαι βέβαια ότι το έχουν αντιληφθεί και οι τηλεθεατές μας, μιλάει περισσότερο για τη λεγόμενη κέντρο αριστερά παρά για την ριζοσπαστική αριστερά. Το συγκεκριμένο θέμα είχε τεθεί και όταν πρωτοεμφανίστηκε στο προσκήνιο ο κ. Κασελάκης, εγώ θα θυμίσω, και είχε πολυσυζητηθεί μετά την εμφάνιση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την ομιλία του στο ΣΕΠ. Θα την κλείσω αυτή την παρένθεση και θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε πως για την αλλαγή του ονόματος τρέχουν ολοταχώς. Και τρέχουν ολοταχώς και για το ενδεχόμενο ύπαρξης μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι πραγματικά σε αυτή την εποχή, δηλαδή στο 2024, και με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και πού βρίσκεται σε αυτόν τον ιδεολογικοπολιτικό χάρτη που περιγράψαμε νωρίτερα. Αν αυτό το κομμάτι το οποίο φαίνεται ότι πήρε από το ΠΑΣΟΚ, ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και μετά τις αλλαγές, μπορεί να επιστρέψει στο κόμμα, αν αυτοί οι ψηφοφόροι είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, και πού υπάρχουν πλέον οι δεξαμενές, προκειμένου να μπορέσει το κόμμα να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Τα πρόσωπα είναι το δεύτερο θέμα. Εκεί φαίνεται πως υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και αυτές οι αλλαγές, από ό,τι μαθαίνουμε, δρομολογούνται άμεσα. Τώρα, κακά τα ψέματα, φάνηκε ποιοι στήριζαν το Στέφανο Κασελάκη, ποιοι τήρησαν μια ουδέτερη στάση. Αυτό το «έπεσαν οι μάσκες», νομίζω, ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του και αναλόγως με αυτά τα οποία είδε και στο συνέδριο, ο κύριος Κασελάκης θα πάρει και τις αποφάσεις του, έτσι. Τώρα, με τα πρόσωπα τα οποία ήταν στο περιβάλλον του, αλλά ήταν ίξης αφίξης, είναι λογικό ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές. Και ενδεχομένως τώρα το μεγάλο στοίχημα του, το τι ακριβώς θα κάνει με αυτή την έμεση καθάριση την οποία είχαμε αυτές τις ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όχι η καθάριση, δεν είναι ωραία η λέξη. Έμεσο ξεκαθάρισμα, μάλλον. Είναι αυτό που λες. Ξεχώρισε ήρα από το στάρι. Ποιοι είναι με ποιους, ποιοι δεν είναι, ποιοι τον θέλουν, ποιοι δεν τον θέλουν, ποιοι είναι κοντινοί του, ποιοι δεν είναι. Όλο αυτό θα το δούμε και πώς θα δουλέψει βεβαίως στις ευρωεκλογές ενδεχομένως, ως πρώτο μεγάλο στοίχημα εκεί που θα δείξει ξεκάθαρα σε επίπεδο ποσοστών το τι γίνεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει πολλή δουλειά μέχρι τότε ο κύριος Κασελάκης. Ναι, πάρα πολλή δουλειά. Κρατά όμως ο ίδιος το ότι η εντολή, η οποία, ή τουλάχιστον ερμηνεύει, αν θέλει, την εντολή την οποία δόθηκε, αν θέλετε, από το συνέδριο,
ήταν ότι οι αλλαγές είναι επιβάλλονται και είναι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Τώρα. Πριν κλείσετε, ένα σχόλιο να σας κάνω για να το μαζέψουμε. Πριν κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείς. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει, δεν μπορεί να τα βρουν μεταξύ τους. Επειδή κάτι σε παρακολούσε με πολύ μεγάλη προσοχή το συνέδριο, ο κόσμος, ξέρετε τι λέει απ' έξω, ότι δεν αποτελεί κόμμα προοπτικής. Δεν μας δίνει λύσεις, δεν μας δίνει διέξοδο. Και ο κύριος Κασελάκης, όλα αυτά ωραία, αλλά ήταν ανούσια. Ναι, θα κερδίσει το Μητσοτάκη, μας το επανέλαβε. Πώς? Υπάρχουν 4-5 βασικά προβλήματα σε αυτήν την έρημη την κοινωνία. Η ακρίβεια, τα αγροτικά, η οικονομία, η πορεία της οικονομίας μας, μια σειρά από θέματα που μας απασχολούν. Το πώς θα διαθέσουμε καλύτερο εισόδημα. Σε αυτά δεν είναι αποτελεσματικοί. Δεν τους βρίσκουν ως διέξοδο και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν, μπας και αλλάξουν πολιτική. Τώρα, αν θα αλλάξουν όνομα, τι ενδιαφέρει τον κόσμο? Εντάξει. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο, αν αλλάξει όνομα, τώρα, αν θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και γίνει. Νομίζω ότι το κόμμα του. Ότι, αν θα γίνει το αριστερά και ότι, πάει στο κεντροδεξιά ή όπου θα πάει. Νομίζω ότι του ανθρώπου στο ΣΥΡΙΖΑ του ενδιαφέρει τώρα το αν θα αλλάξει το κόμμα. Κοινωνία. Ναι. Κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ είναι και κομμάτι τη κοινωνία, έτσι. Αντιπολίτευση πρέπει να γίνει σοβαρή με προτάσεις και διεξόδους. Δεν είναι σωστό, Αντριάννα, να παίζει μόνη της. Χτυπάει το τηλέφωνο του, Αντριάννα. Χτυπάει το τηλέφωνο του. Τον παίρνουν από Κουμουνδούρου, να ξέρει. Γιατί θέλουν τις προτάσεις του. Πάω να αναλάβω. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ σαφώς θα πρέπει να βρει το βηματισμό του και ο κύριος Κασελάκης το πώς θα συνεχιστεί μέχρι τις ευρωεκλογές πρωτίστως, είναι ο πρώτος σταθμός αυτός, θα δούμε αν θα υπάρξει επόμενος. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί τα όσα εκτελήσονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται και βάσει των δημοσκοπήσεων, ανοίγει αυτό το μεγάλο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία υπολογίζει ως αντιπαλό της για τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι τώρα κερδίζει από τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όσο θα περίμενε ίσως ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά σίγουρα έχει ανεβάσει τα ποσοστά του και είναι σταθερά πλέον δεύτερο. Και εκεί όμως. Ναι. Έλα τώρα, συγγνώμη. Και εκεί όμως τώρα έχουμε κάποιους κραδασμούς για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων που μπαίνουν σήμερα, ξεκινάει η συζήτηση για την ψήφιση 7 Μαρτίου. Κραδασμούς από στελέχη τα οποία έχουν τη σημασία τους μέσα στο κόμμα, όπως η κυρία Γιαννακοπούλου, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Να το δούμε αυτό λίγο συνολικά, δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα για το θέμα της παραγωγής πολιτικής. Και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέμα της παραγωγής πολιτικής, εδώ που βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ύπαρξη διαφορετικών προτάσεων απέναντι από τις κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται. Η ύπαρξη, για παράδειγμα, τώρα, επειδή έφερε στο θέμα των ΑΕ. Υπάρχει πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ διαφορετική πρόταση αναφορικά με το θέμα των ΑΕ και αναφορικά με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόταση, γιατί δεν έχει εξηγηθεί και πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η πρόταση? Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ, θυμόμαστε όλοι τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο είχε μιλήσει για την ανάγκη αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος και της εισόδου των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν θέλεις, μπερδεύεται όλο αυτό. Η στάση δηλαδή η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κόμμα, γιατί είναι στάση του κόμματος από την αρχή, γιατί υπάρχει στις προγραμματικές του θέσεις, και η στάση που πρέπει να ακολουθήσει ένα κόμμα για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Στο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στο θέμα σε αυτό το οποίο περιγράφεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά την τοποθέτηση την οποία είχαμε και από την κυρία Γιαννακοπούλου, περισσότερο συζήτηση γίνεται για το τελικά τι θέλουν στο ΠΑΣΟΚ ή ποιο είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά για το νομοσχέδιο αυτό καθεαυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδριάννα, μένει να τα δούμε αυτά. Ξεκινά και η συζήτηση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, να δούμε πώς ακριβώς θα το λύσει αυτό. Είναι γρίφος και για τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα αυτό. Έτσι. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα περί κομματικής πειθαρχίας. Έχει αλλάξει τρεις φορές γραμμή και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να δείξει το πρωτοσέλιδο του μανιφέστου, είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Είναι το πρωτοσέλιδο, είναι το μανιφέστο. Εντάξει. Με λένε Νίκο, έχει τίτλο και όπως θέλω να τα γυρίζω, είναι λίγο πιο κάτω, θέλω να σας πάω. Πόσες φορές άλλαξε θέση? Έτσι. Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι να σας πω πόσες φορές το έχει αλλάξει. Το έχει αλλάξει λοιπόν. Δεν είμαστε αρνητικοί, μας λέει, τον Ιούλιο του 2003 στην ουσιαστική ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε το Φεβρουάριο, πριν λίγες μέρες, το νόμο δεν θα το ψηφίσουμε γιατί θέλουμε μια καθαρή λύση. Συμφωνούμε με την αναθεώρηση του άρθρου 16 χθες. Χαθήκαμε.
Ναι, λοιπόν. Ναι, φτάνουμε εκεί. Μπορώ να σας πω κάτι πολύ σύντομο για το θέμα του κρατικού. Ναι. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στις Βρυξέλλες, φαίνεται πως έχουμε μια αλλαγή της τάσης των Ευρωπαίων απέναντι στη λεγόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Και θέλω να το πούμε, γιατί ξέρετε, συνήθως όταν βρίσκονται τα θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δεν συνεχίζουμε να δούμε ακριβώς το τι θα γίνει. Και θέλω να το πούμε γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον αγροτικό κόσμο και τα υπαρκτά προβλήματα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αλλάξει η ΚΑΠ, πώς θα αλλάξει η κοινή αγροτική πολιτική. Αντριάννα, την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε αυτό. Την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί θα έχουμε και τη συνάντηση που θα μπορούμε με τους αγρότες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.